και το οποίο καλύπτει και δίνει πραγματική αναπτυξιακή, δυνατότητα στον τόπο, αντιμετωπίζοντα τι παθογένειε τη ελληνική οικονομία. Όχι προσλήψει στην ΕΡΤ και από την άλλη μεριά ΦΠΑ στο 23%, διότι αυτό, με συγχωρείτε, δεν έχει καμία σχέση με την εθνική συνεννόηση, ούτε το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα είναι σχέδιο που μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμά. Mm -hmm. Αυτό το λοιπόν το διευκρινίζουμε. Αν όμω ο κύριο Τσίπρα θεωρεί έχει την δυνατότητα να πει: Πολύ ωραία, είστε εξωματική αντιπολίτευση, λέτε τα δικά σα, κάντε τα δικά σα. Δικαίωμά σα. Αν όμω θεωρεί ότι χρειάζεται την αντιπολίτευση, γιατί ο τόπο χρειάζεται αυτή τη συνεννόηση και εμεί λέμε ότι ναι, χρειάζεται, τότε αυτό σημαίνει ότι θα σε διαμορφώσουμε μια πολύ διαφορετική πρόταση από αυτήν που έχει στο τραπέζι και όντω εκεί θα υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο. Αν θέλει να το κάνει ο κ. Πρωθυπουργό, α πάρει πρωτοβουλία για να το κάνει. Δικά του η μπάλα, ο, ο, ο πρόεδρο μα έχει βάλει το πλαίσιο τη εθνική συνεννόηση, αλλά οι πολιτικέ πρωτοβουλίε ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Διαφορετικά, κύριε Βορύδη. Διαφορετικά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε. Αν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και πιστεύουν οι βουλευτέ ότι μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την πολιτική, α πάνε να την υποστηρίξουν και να την περάσουν στη Βουλή. Θα άντεχε εκλογέ ο τόπο. Εσεί ω αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν, δεν μπορείτε. Δεν είναι ευθύνη εάν, δική μα. Ε, ε, Εσεί ω αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν πώς... μπορείτε. Ε, 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 άλλο θα ρωτήσω. Εάν εσεί δεν μπορέσετε να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση για τον χύψη λόγο, ε, δεν μπορέσουν εκείνοι. Τέλο πάντων, δεν τα βρείτε. Δεν υπάρξει, Έχει... δεν υπάρξει αυτή η σύνθετη με, ατζέντα με, με, στην πολύ, οποία επιμείνατε. Με πολύ σεβασμό. Έχει μεγάλη σημασία στη φάση που βρισκόμαστε να μην πηγαίνουμε στο τι να κάνουμε, πέρασε και αυτό και πάμε στο επόμενο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να στεκόμαστε στι ευθύνε. Έχει μεγάλη σημασία ο καθένα να πάρει το βάρο των ευθυνών που του αναλογεί. Και εγώ καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω την αγωνία που μεταφέρετε τώρα εσείς των πολιτών, γιατί ο πολίτης μέσα από το στόμα σας, τι λέει, μπορείτε επιτέλους να τα βρείτε για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό λέει ο πολίτης και αυτό μεταφέρετε. Σωστά. Σε αυτό όμως, εμείς τι παραπάνω να κάνουμε. Λέμε, ελάτε να συνεννοηθούμε, αλλά διευκρινίζουμε. Εμείς έχουμε την άποψή μας και μάλιστα θεωρούμε ότι είναι μια επιτυχημένη άποψη. Γιατί εμείς δεν συζητάγαμε τέτοια πράγματα τον Ιανουάριο φυσικά. Μία επιτυχημένη άποψη για το πώ γίνεται ο τόπο. Εμεί δεν είχαμε γυρίσει σε ύφεση, ήμασταν σε ανάπτυξη. Εμεί δεν χάναμε θέσει εργασία, είχαμε δημιουργήσει θέσει εργασία. Άρα λέμε, έχουμε έναν επιτυχημένο τρόπο για να το κάνουμε. Προσέξτε. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στη συνεννόηση, προφανώ δεν είναι μία ατζέντα που επικρατεί, γιατί τότε δεν υπάρχει συνεννόηση. Αλλά δεν μπορούμε ούτε τη συνεννόηση να επιβάλλουμε, παρά το ότι στρατηγικά το θέτουμε σαν πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία ούτε τι εκλογέ να αποφασίσουμε. Η κυβέρνηση πρέπει να τα αποφασίσει. Ο Πρωθυπουργό αποφασίζει από αυτών το θεμάτων. Άρα το βάρο τη διακυβέρνηση και των κεντρικών πολιτικών επιλογών βρίσκεται εξαντικειμένου και συνταγματικά στι επιλογέ τη κυβέρνηση. Τελευταία ερώτηση, κύριε Βορήδη. Τι να κάνουμε γι' αυτό. Θα επανέλθω στη δόση του Ταμείου. Δεν είναι πολιτικό το μήνυμα το οποίο στέλνει η Αθήνα. Είναι για μία ακόμη φορά ένα ακόμη λάθο. Διότι ξέρετε τι μήνυμα είναι αυτό. Το μήνυμα που κατάλαβαν όλοι είναι ότι εμεί βρισκόμαστε στην απόλυτη οικονομική δυσχέρεια και ένδια. Είτε είχαμε τα λεφτά είτε δεν τα είχαμε. Στην πραγματικότητα, αν τα είχαμε, προφανώ δεν θα τα είχαμε να πληρώσουμε κάτι άλλο. Ενδεχομένω μισθού και συντάξει. Άρα γι' αυτό το κρατάμε. Και αυτό τι κάνει, κυρία Μπουσδούκου. Είναι αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Όσο πιο αδύναμο οικονομικά πα σε αυτή τη συζήτηση, τόσο δυσχεραίνει την δική σου θέση, όχι του άλλου όχι του αλλού. Μάλιστα. Η διεθνή κοινότητα είναι προετοιμασμένη, έχει αντιμετωπίσει αυτά τα σενάρια. Ο, η Ελλάδα αδυνατίζει με τη συμπεριφορά αυτή και βλέπετε τα θλιβερά αποτελέσματα της υπερήφανης διαπραγμάτευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βορύδη. Θα επαναλάβω ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία τα όσα σήμερα θα συζητηθούν και θα υποθούν στη Βουλή. Διαφμή...